στην αρχή και αυτής της εβδομάδας. Εμείς είμαστε εδώ να πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα από τη φιλόξενη συχνότητα του High TV. Αιώνιοι πιστός, λοιπόν, μέχρι και τις 9. Παρέα θα είμαστε όλοι εσείς, αλλά και εμείς από εδώ. Εδώ με τον μαέστρο μου, τον φίλο μου τον Λάζαρο, θα σας ταξιδέψουμε για την επόμενη ώρα. Και είμαστε σαν διδυμάκια σήμερα, Λάζαρο, έτσι. Έχουμε βάλει τις ίδιες μπλούζες, δεν πειράζει, εντάξει, οκ. Okay. Ήταν τυχαίο πάντως. Ναι, ναι. Να πούμε καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα. Φυσικά χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν προχθές, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη και φυσικά και σήμερα όσοι έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά. Και μάλιστα, ξέχασα πάνω, αν ο Κωστάκης μ' ακούει να πάει να φέρει την τσάντα, τη μαύρη, από το γραφείο. Έχω μία έκπληξη. Καλή. Ναι, ναι, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Αν μπορεί ο Κώστας να πάει πάνω στο γραφείο να φέρει την τσάντα. Όπως λέει το τραγούδι, ο Κώστας σου... όλα τα μπορεί. Ναι, ναι, έχω κάτι πολύ ωραίο το οποίο θα ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Μάκη που μας τα έδωσε. Μάλιστα. Τι έγινε, πώς είμαστε. Είναι μία για σένα και μία για μένα. Θα σου πω. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Τι κάνουμε, πώς είσαι, μαέστρο. Καλά, μια χαρούλα. Εντάξει, με όλα αυτά που ακούω. Μαέστρο, γιατί μαέστρο. Γιατί σου γραφίζεις. Γιατί σου γραφίζεις. Τέλος πάντων, ναι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί ξέρεις πόσο μου αρέσει η μουσική. Δεν είναι. Η Φέη είναι φωνάρα, το ξέρεις πολύ καλά. Την αγάπη μας και πολλοί ακούνε και νομίζουν ότι μπορεί να μοιάζει, ξέρω εγώ, η φωνή της με κάποια τραγουδίστρια ή οτιδήποτε, αλλά εγώ σας τα έβαλα ζωντανά εδώ πέρα. Live, ναι, πραγματικά. Τραγούδησε ζωντανά στον Κωστάκη, από το κινητό. Σας έβαλα και το παλιό και από το Instagram και από ζωντανό το ίδιο τραγούδι μέσα από τα μάξη που το έκανε πρόβε. Εγώ της έδωσα εντολή λοιπόν, να πάρει την ορχήστρα για να έρθει στην εκπομπή να τραγουδίσει. Τώρα δεν μένει παρά να αποδείξω ότι ξέρω κι εγώ κιθάρα. Αν με ακούσει ή με δει, θα το πιστεύει ή και εκεί δεν θα το πιστεύει. Όχι, εγώ γιατί δεν είπα, δεν σε πίστεψα. Εντάξει, μωρέ. Και εμείς, σαν παιδιά μικρή, παίζαμε σε συγκροτήματα, ήμασταν λίγο τη μαφία. Απλά δεν σε κέρδισε ο χώρος μουσικής επαγγελματικά. Ναι, ναι, με κέρδισε ο χώρος του ποδοσφαίρου, μάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε τώρα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Θα κάνουμε μια. Στέλνω τα φιλιά μου, βέβαια. Τους χαιρετισμούς, την αγάπη μου και τα φιλιά μου εκεί στο ΕΛΕΦ που μας βλέπει. Και την αγαπώ πολύ. Και εκτός από καλή γυμνάστρια και όλα αυτά, όπως βλέπει ο κόσμος και αυτά, όπως βλέπεις και θα το δείξει αυτό, θα το δεις, έχει φοβερή φωνάρα και εγώ το πιστεύω αυτό, δηλαδή το έχει. Το έχει πάρα πολύ. Μπράβο, ρε Κωστάκη. Λοιπόν, είχαμε μια συνέντευξη του Γιώργου Δόνη, βέβαια εκεί γύρω στις διαφημίσεις θα δούμε ένα μικρό δείγμα, ένα μικρό απόσπασμα για το τι λέει, αν θα φύγει για μια βαλίτσα, ξέρω εγώ, θα τα δείτε αυτά, να μείνετε εδώ. Είχαμε τον Περτουμέο να παίρνει απόφαση να παίρνει. Και τι σου έχω δώρο σήμερα. Σε μένα, εννοείς. Όχι, όχι, όχι. Τι σου έχω δώρο τώρα, γιατί πρέπει να κάνουμε και το κυβερνητικό τάδε. Τι σου έχω. Το βλέπεις. Βλέπω τριφύλι και μου αρέσει βασικά. Βλέπεις τριφύλι και σ' αρέσει. Ορίστε. Έλα ρε θηρίο. Λοιπόν, για να δείτε ότι είμαστε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Κάτσε εδώ γιατί. Ορίστε. Μέσα στο πνεύμα και εμείς του κορονοϊού. Το βλέπετε και ευχαριστούμε το φίλο μας το Μάκη, ο οποίος, αυτό είναι το δικό σου και μάλιστα είναι double fast, εδώ κοιτά, έχει και άσπρο. Πράσινο, με άσπρο, πράσινο φόντο με άσπρο λευκό τριφύλι και το ανάποδο, έτσι. Λοιπόν, Μάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι υπέροχο. Μάκη, πραγματικά. Φίλε, δεν μπορούσες να μας κάνεις τόσο, δηλαδή το πιο ωραίο δώρο, ειλικρινά, που μας έχουν κάνει εδώ στην εκπομπή, θεωρώ ένα από τα υπέροχα δώρα, εδώ κοιτά, μάσκα. Θα μπεις έτσι στην τράπεζα μέσα, να σε φοβηθεί το σύμπαν. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και μάλιστα ξέρω ότι ένα παιδί, ο Νίκος ο Βαλαβάνης, αυτός τις φτιάχνει και τις κατασκευάζει. Μπράβο του πάντως. Και είναι καλό το ύφασμα, έτσι, αυτό το πρόσεξες. Δεν είναι, παιδιά, όπως δεν είναι οι χειρουργικές οι μάσκες, οι απλές που παιδάκι είναι μου, είναι όπως οι μπλούζες αυτές οι φλοί, πώς λέγονται. Όπως είναι, μου θυμίσατε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Χωρίς πλάκα, ναι. Φοβερό, μπράβο. Ο Νίκος ο Βαλαβάνης τα φτιάχνει αυτά. Και πού τις βρει, άμα θέλουν κάποιοι να. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Ξέρω εγώ, ας ψάξουν να το βρούνε το παιδί. Ο Μάκης απλά πήγε και τις πήρε από τον Νίκο και μας τις έφερε για νομίζω τον ευχαριστούμε. Νομίζω έχει και σελίδα στο Facebook ο Νίκος, αν δεν κάνω. Νομίζω. Μάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, έτσι. Λοιπόν. Ωραίο, έτσι. Πολύ καλό. Πραγματικά ήταν ωραία έκπληξη, φίλε. Πάμε, προχωράμε. Πάντα σε κάθε εκπομπή να μου έχει μια έκπληξη. Πάντα σου έχω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι Ευρωλίγκα Γιόκ. Άκυρη για φέτος και ο Μπερτομέου, αλλά είχαμε και ψηφοφορία και αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Είχαμε, όπως είπα, και κάποιες δηλώσεις του Γιώργου Δόνη στην Αθλητική Κυριακή χθες, γύρω από τον Παναθηναϊκό, από τις προπονήσεις, γύρω από την παραμονή του και έχουμε και ένα μικρό βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα να το δείτε λίγο πριν τις διαφημίσεις. Ινσούα. Ο Ινσούα
θέλει να μείνει χαιρετώντας. Να σου πω κάτι. Επειδή βγαίνουν διάφοροι και λένε τρελές, βγαίνει το ένα site, αποκαλύψεις. Η αποκάλυψη του Ιωάννη, ξέρω. Βγαίνει το άλλο site, μεγάλη αποκάλυψη. Ναι. Περιμένετε, μείνετε συντονισμένοι, ξέρω εγώ. Βγαίνει το τρίτο blog site, δεν ξέρω εγώ τι, η σαΐτα, σε 5 λεπτά ανακοινώσεις. Χαμός, ναι. Βγαίνει και το άλλο, ξέρω εγώ, από την παραλία site, ξέρω εγώ, οι παπαγάλοι όλοι, μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Έρχεται σε λίγο. Ναι, έρχονται σε λίγο. Τελικά μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο ήταν τόσο μεγάλη είδηση και εγώ ακόμα δεν το έχω καταλάβει, δεν το έχω μάθει. Για τα κλικ πιστεύω ότι ήταν, γιατί δεν υπάρχει πλέον. Έγινε κάτι από χθες ή προχθές τόσο τραγικό και δεν πήρα χαμπάρι τι ακριβώς όχι, έγινε. Ειδικά για το θέμα του Ινσούα, το οποίο είδα και εγώ βαρύ. Αλλά αυτό δεν είναι καμιά είδηση φοβερή. Όχι, τώρα. Ο άνθρωπος ζήταγε τα τρελά. Βλέπει ωραία, τώρα ότι. Δώσανε λιγότερα. Όχι, μα δεν παίρνει το τέτοιο συμβόλαιο και έξω που ήθελε. Απλά μάζεψε λίγο τις αποδοχές, αλλά βέβαια είναι σε μεγάλη απόσταση από τον Παναθηναϊκό. 100.000, ναι. Ναι, αυτό το ξέραμε και από εδώ και αυτό καιρό. Το, καλά, αν ήταν αυτή η είδηση, εμείς το λέμε πριν από τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Ένα αυτό. Αν είναι η είδηση αυτή. Είστε εντελώς παραλίες. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Σήμερα, αυτό που έγινε καταρχήν με τους Κινέζους, άλλο αυτό. Τι ακριβώς έγινε? Δεν έχει βγει από τον Γεωργίου, ο οποίος τον άκουγα ερχόμενο στο σταθμό, και αυτός επιμένει και έδωσε και άλλη είδηση τώρα, φρέσκο σήμερα, ότι Ιούνιο θα πάνε στην Κίνα, Ιούνιο και Ιούλιο, 2 φορές του Παναθηναϊκού. Άνθρωποι του Παναθηναϊκού, σε 2 διαφορετικές πόλεις. Τις είπε, βέβαια, τώρα δεν τις θυμάμαι τις πόλεις, γιατί έχουν από καιρό στην Κίνα. Και στη Γουχάν είναι, μήπως. Είπε μια πόλη στη την οποία. Στη Γουχάν, εκεί που είναι ο κορονοϊός. Πήγαινε συχνά, δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Τώρα, στη Γουχάν, εκεί. Είπε, θα πάει Ιούνιο, 20-25 Ιουνίου, η μία αποστολή. Δεν ξέρω αν θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Θα είναι κάποιοι δικηγόροι και κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και άλλη μία τον Ιούλιο για τις τελικές συζητήσεις, τέλος πάντων, να συζητήσουν με όλο αυτό το φαν. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και μετά. Λοιπόν, και έπαιρνε ο κόσμος και. Και μετά, τι γίνεται μετά. Μετά θα γυρίσουμε εδώ Αύγουστο. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος προπονητής με τον κύριο Λαφούζο. Καλά, ρε παιδί, εντάξει, αυτά και με τον Τζάκα τα ακούσαμε. Ακριβώς. Και με άλλους επενδυτές. Απλά ο Παναθηναϊκός φίλε έχει φάει τέτοιο πακέτο σε εισαγωγικά. Άραβες είναι τώρα Κινέζους. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, η είδηση μεγάλη ποια είναι? Ότι θα πάνε δικηγόροι τον Ιούλιο να συζητήσουν. Αυτό το είπε ο κύριος Γεωργίου. Μέχρι τώρα είχαμε ότι ενδιαφέρονται οι Κινέζοι. Οπότε το ένα site. Άσε που είδα και μια αντιπαλότητα μεταξύ κάποιων δημοσιογράφων. Εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα και site και blog και τέτοια. Και όλο αυτό γίνεται, ρε παιδιά, πιο πολύ για το κλικ. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Και εμείς στη σελίδα θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα τίτλο. Έρχεται σε λίγο και να γράψει μετά. Πολύ δύσκολα θα συνεχίσει ο Ινσούα. Το οποίο το λέμε εδώ και 6 μήνες. Και μέσα τρώνε και τα βυσίδια όμως, άμα δεις. Καλά κάνουν. Γι' αυτό δεν τα κάνουμε εμείς και δεν τα βάζουμε έτσι. Να σου πω κάτι πολύ εύκολο. Διότι μετά τους βρίζουν και μετά λένε γιατί μας βρίζουν. Να σου πω, επειδή το βλέπω, είναι σαν να βλέπω την εικόνα. Κάθονται πίσω και γελάνε και λένε: α, δεν πειράζει. Βρίζετε, ανεβάζετε εσείς τώρα τη δημοτικότητά μας. Λοιπόν, αυτό θέλουν. Δεν πειράζει, έτσι έχουν μάθει. Όσες φάπες περισσότερες φάνε, τόσο πιο γνωστοί θα γίνουν ορισμένοι. Έτσι, αυτή είναι η παντοδυναμία των παπαγάλων. Δεν τους πειράζει, δεν τον νοιάζει. Τον αχάριστο ποτέ δεν τον ένιαξε η... Λοιπόν, το να ευχαριστήσει τον ευεργέτη του. Ποτέ. Έτσι ακριβώς και τον παπαγάλο. Και φυσικά, αυτό που τελείωσε είναι η Βαγιανιδιάδα, να το πω έτσι. Όχι, νομίζω και ένα άλλο πιο σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, με τον αείμνηστο τον Βγενόπουλο. Το έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει? Τι εννοείς απ' όλα? Ότι έχει πάει κλιμάκιο της αστυνομίας στη Βραζιλία, διότι λόγω κορονοϊού τον περιμένουν και έτσι και αλλιώς από εδώ. Το Βγενόπουλο. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ότι στη Βραζιλία και βρέθηκε τώρα λόγω κορονοϊού σε νοσοκομείο και μεταβαίνει, λέει, κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, να σου πω, αν είναι αλήθεια ή όχι, εγώ δεν ξέρω, μη με ρωτάς, στο διαδίκτυο το είδα. Έτσι, και επειδή εκεί υπάρχει ασυλία, όντως υπάρχει ασυλία, διότι μπορεί να πεις μια τέτοια βλακεία, μια τέτοια είδηση, μπορεί να είναι όντως αλήθεια. Ό,τι θες, ή λες. Μπορεί να είναι σοβαρή, που εγώ δεν είδα ούτε την ελληνική αστυνομία, ούτε κάποιον εκπρόσωπο, ούτε από πουθενά να επιβεβαιώνουν τέτοια πράγματα. Και όμως το διαδίκτυο, φίλε, γέμισε μέσα από αυτή την είδηση. Έχει γεμίσει αυτή την είδηση, όλο το διαδίκτυο,
Και βλέπεις, είναι ένα σύστημα που τροφοδοτεί τώρα όλους τους Παναθηναϊκούς και μη, όχι μόνο Παναθηναϊκούς, και ασχολούνται τώρα γιατί έχει αποπροσανατολιστεί τώρα ο κόσμος από τα πιο σημαντικά προβλήματα πάνω στο θέμα του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα κοινωνικά, οικονομικά, έτσι. Μιλάω για τα δικά μας, τα οποία είναι προβλήματα μεγάλα. Το γήπεδο, και διαχρονικά το τώρα, θα μείνει ή δεν θα μείνει ο κύριος Γιακόπουλος. Υπάρχει μεγάλο θέμα ναι, τώρα. Ήταν να κάνει συνέντευξη, πήγε πιο πίσω. Ακριβώς. Ο Καλάθης που μάλλον φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Και από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Βόβορας οριστικά πλέον θα είναι ο πρώτος προπονητής στο πασχετικό Παναθηναϊκό, ο οποίος θα χτίσει αυτός πλέον την ομάδα. Μάλλον χωρίς τον Καλάθη, βέβαια. Εκπλήξεις πάντα περιμένουμε από τον κύριο Γιανακόπουλο, αλλά είναι μεγάλο το συμβόλαιο και του Καλάθη αλλά και του Φριντέντο, ο οποίος και αυτός θα πάρει το δρόμο για κάποια άλλη ομάδα. Να πάμε στη γραμμή. Αυτά είναι τα θέματα πάνω κάτω του Παναθηναϊκού. Να πάμε πρώτα στη γραμμή και να συνεχίσουμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Λάζαρε Σάκη. Καλησπέρα. Γιάννης από Κηφισιά. Γεια σου, ναι, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, όσον αφορά για το τώρα, κάνετε λόγο τώρα, συγγνώμη, δεν θα το κάνω σαν παραδείγμα. Κάνετε λόγο τώρα για τον Γεωργίου, τώρα ότι είπε, λέει κάθε ασχολείται με τα λεγόμενα του Γεωργίου τώρα. Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, αυτή τη στιγμή, Γιάννη, αυτό το καιρό, κυκλοφορεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς απλά το αναφέραμε τι έγινε. Σαν προς ενημέρωση, δηλαδή που, το πρόβλημά σου πού είναι τώρα, δηλαδή, επειδή το αναφέραμε. Όχι, καλά ότι κάτι ασχολείστε με αυτό το θέμα, με ένα άτομο, που για μένα, δηλαδή συγγνώμη να το λέω, αλλά είναι φεδρό άτομο. Κάτι ασχολείστε. Ο καθένας, Γιώργο, μου έχει τις, Γιάννη μου έχει τις... Να τα κάνας άλλος δημοσιογράφος, να τα κάνας άλλος, το καταλαβαίνω. Ναι, από εκεί όμως ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα και ο Παναθηναϊκός, οι οπαδοί του μάλλον, προσπαθούν να δουν τι γίνεται, αν τελικά θα αλλάξει χέρια ο Παναθηναϊκός και έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα. Εμείς είπαμε ότι πιστεύουμε. Εμείς είπαμε τι έγινε, δεν είπαμε ότι πιστεύουμε. Εσείς πιστεύετε το ίδιο πράγμα. Αυτό έχεις καταλάβει εμείς ότι πιστεύουμε αυτό. Αυτό λέω και εγώ, δεν νομίζω, ρε παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ίσως και μισός Παναθηναϊκός που να ασχολείται με τον Γεωργίου τώρα, με τα λεγόμενα του Γεωργίου τώρα. Κάτσε ρε, εντάξει, κάποτε ασχολιόντουσαν με τον Τζάκα. Εντάξει, τώρα ασχολούνται με τον Γεωργίου. Μια φορά έγινε, και τελείωσε όμως το θέμα. Πέρυσι ήταν ο Ταϊλανδός, όλο και κάτι είναι. Αυτό είναι. Θα βγαίνει τώρα απέναντι στον Γεωργίου, κάτι ξέρω εγώ. Τον είχαμε δει τουλάχιστον τον Ταϊλανδό. Είχε έρθει, ερχόταν στο γήπεδο, παρακολουθούσε αγώνες. Κάτι έγινε με τον Ταϊλανδό. Ωραία, και γιατί με τον Κινέζο δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να σου βγάλει ένα Κινέζο. Μισό εκατομμύριο Κινέζοι είναι εδώ στην Αθήνα. Εγώ δεν πιστεύω, εγώ δεν ασχολήθηκα. Αλλά συγγνώμη, δεν πάω να κάνω διαφήμιση τώρα, αλλά εγώ, που είπατε για τα site, εγώ μόνο ένα site τη διαπιστεύω. Μόνο ένα site το οποίο το θεωρώ το κορυφαίο όλων. Μόνο το SDNA. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό είναι άποψη δική σου. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά τη συμμερίζομαι. Οκ, εντάξει. Για μένα το κορυφαίο, το πιο έγκυρο, ποτέ δεν έχει γράψει κάτι το οποίο δεν έχει βγει. Τίποτα. Τα πάντα είναι τεκμηριωμένα. Δηλαδή και οι δημοσιογράφοι που γράφουν μέσα είναι φοβεροί, ας πούμε. Δηλαδή δεν μιλάνε στον βρόντο. Ποτέ δεν έχουν πει κάτι στον βρόντο. Γι' αυτό και εγώ το διαβάζω, το παρακολουθώ το μόνο site, και τα άλλα site δεν δίνω καμία σημασία. Εντάξει, αυτό το πράγμα φυσικά όχι επειδή το κάνω εγώ, προτρέπω και τους άλλους να το κάνουν, αλλά έτσι το λέω αυτό το πράγμα. Καλά κάνεις και να το βλέπεις, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Παρακάτω, όσον αφορά τον Ινσούα τώρα. Ο Ινσούα, για μένα με τον Ινσούα δεν νομίζω, παιδιά, ότι μπορεί να μείνει στην ομάδα. Αλλά για μένα πιστεύω πως και κακώς έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ. Ναι, μεν είναι παίχτης που έχει δείξει κάποια στοιχεία, αλλά πια δεν είναι πια και το Α και το Ω του Παναθηναϊκού. Να μην ξεχνάμε ότι από πίσω υπάρχει ένας Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος άμα μείνει ο Ινσούα, αυτός ο παίχτης θάβεται αυτόματα για μένα, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κοίτα, είναι μεγάλη σεζόν φέτος που θα χρειαστούν όλοι οι παίχτες. Φυσικά με άλλον έναν, έτσι. Ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω αν θα χανόταν, όπως το λες, γιατί θα υπάρχει κύπελο. Είναι μια μισή σεζόν. Άμα το δείτε από τώρα, άμα το δούμε, στην ουσία δεν είναι μια σεζόν μόνο. Είναι μια μισή. Δηλαδή ξεκινάει τώρα, θα τελειώσει τα play-off, μια μικρή διακοπή και ξεκινάει κατευθείαν η επόμενη σεζόν. Τα play-off, να πούμε και πότε ξεκινάει. Όχι, εννοώ για τον Χατζηθεοδωρίδη. Αυτό σου λέω. Ένα παίκτη, οποιοδήποτε είναι αυτό, δεν μπορεί να βγάλει όλη τη σεζόν μόνο του. Και έχω ακούσει χωρίς να ξέρω κάτι συγκεκριμένο, ότι αυτό το παιδί που από τις Ακαδημίες που ακολουθεί από πίσω είναι ο Ζαχαρίδης. Είναι πολύ καλός ο Ζαχαρίδης. Έτσι λένε. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός, έτσι λένε. Εντάξει. Έτσι λένε.
για να, πώς το λένε, για να πληροφοριακά θα τα λέω. Λοιπόν, και γι' αυτό κακό το σώμα, όπως λέει, και γι' αυτό με τον Ισουά δεν φαίνεται, πώς το λένε, οι αρμόδιοι της διοίκησης δεν ενδίδουν, δεν τσιμπάνε κατά το κοινό λεγόμενο στις απαιτήσεις του, ξέρω εγώ, και καλά. Άμα τα έχεις λέει αυτά τα λεφτά, σηκωφύγει, ας πούμε, και καλά. Κάπως έτσι γίνεται, ας πούμε. Αυτό έχω καταλάβει ότι πάνω, ότι άμα τα βρεις αυτά τα λεφτά, σηκωφύγει. Δεν μας ενδιαφέρει, εμείς αυτά σου δίνουμε και αν θέλεις, αν δεν θέλεις, σηκωφύγει. Κάπως έτσι το βλέπω. Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες που θα μιλήσω Παναθηναϊκός φέτος. Πώς? Ισχύει για όλους τους παίκτες που θα μιλήσει ο Παναθηναϊκός. Για τον Δόνη, για τον Ισουά. Λογικό είναι αυτό που λες. Ο Δόνης, ο Ισουά, ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ταβάνι. Ο άλλος μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Θέλω τα λεφτά, μα δεν θες, σηκωφύγε. Ποιος είσαι πια, ο Μέση είσαι ή όπως το λένε, ο Κριστιάνο πια είσαι και δεν τα θες αυτά τα λεφτά. Άμα τα θες, δεν τα θες. Εγώ πιστεύω πως. Δεν αδικεί κανέναν ο Παναθηναϊκός, δηλαδή με τα λεφτά που προσφέρει δεν αδικεί κανέναν. Πιστεύω ότι τους πληρώνει όλους σύμφωνα με την αξία τους, ας πούμε. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω το κατά πόσο συμφωνείτε. Ωραία, Γιάννη, να πάμε λοιπόν, παρακάτω. Καλό σου βράδυ, Γιάννη, γιατί είναι μικρή εκπομπή σήμερα. Γεια σας. Έγινε. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, Λάζαρ, λέει ο Χαράλαμπος ο Καλτσίδης, ο οποίος μας σου λέει καλησπέρα και εσένα, Λάζαρε. Είναι το παιδί που είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, που έχει ανάγκη από τρόφιμα. Το ξαναπούμε άλλη μία φορά, όποιος θέλει. Εμείς πάντως κάτι ετοιμάζουμε, αλλά Χαράλαμπε, ξέρεις τώρα, δεν μην κάνουμε ολόκληρη ιστορία για μισή σακούλα τώρα μακαρόνια για αυτά. Μαζεύουμε κάποια πράγματα, τα οποία πολύ σύντομα θα στα στείλουμε ή θα τα φέρουμε εμείς οι ίδιοι, έτσι. Όποιος φίλος θέλει να βοηθήσει, όποιος θέλει να βοηθήσει, βεβαίως. Και σε μήνυμα μέσα μπορεί να του στείλει ή να συνεννοηθεί. Ναι, υπάρχει στα ελληνικά Χαράλαμπος Καλτσίδης, μπορείτε να το βρείτε και στο Facebook. Αλλά και σε εμάς, αν στείλετε, θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Θάνος Βουλόπουλος, ο παραγωγός σου, ρωτάει, λέει, ο ίδιος λέει στη λίστα σας δίνει. Α, έχει περιέργεια. Ναι, έχει περιέργεια. Το συνεχίζει, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Ναι, απάντησε το. Ναι. Αυτός που μας δίνει, λέει. Ναι, και ποιος μας. Ναι, αυτό ναι, δεν λέει. Ναι, 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 καλά, πώς τον ξέρεις. Ο ίδιος είναι. Ο ίδιος. Επίσης, παιδιά, να πούμε μια καλησπέρα μέχρι να έρθει η επόμενη γραμμή και στο Θάνο και να σας πω ότι στο τέλος της εκπομπής, μάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεβαίνει η εκπομπή στο κανάλι μας στο YouTube, Αιώνιο Πιστός Sky TV. Και όσοι θέλετε, μπορείτε να στείλετε και μήνυμα και στα δικά μας τα προφίλ, αλλά και στο προφίλ της εκπομπής, Αιώνιο Πιστός, εκεί μας βρίσκεται. Και φυσικά, μπείτε τώρα στο κανάλι, κάντε μια δωρεάν εγγραφή να μεγαλώσει η παρέα μας. Είναι εντελώς μα εντελώς δωρεάν. Ένα κλικ είναι, μια εγγραφή και έτσι μαθαίνετε και τα νέα, βλέπετε και τις εκπομπές μας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε φίλε Λάζαρε. Γεια σου, ρε Σάκη. Καλησπέρα, ποιος? Ο Γιώργος είμαι από το Χιλιομόδι. Γεια σου, ρε Γιώργο. Πού είσαι, ρε Γιώργο? Γεια σου, Γιωργάρα. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Είχα καιρό, πώς έβγα, 2-3 μήνες να τα πούμε τώρα. Ναι, τουλάχιστον. Να σου πω, ρε φίλε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Όσο για το, δεν έχω παρακολουθήσει γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα σοβαρά και δεν ασχολήθηκα ούτε με το ποδόσφαιρο, με την ομάδα, ούτε με τον μπάσκετ. Άκουσα ότι ο Γιαννακόπουλος θα αφήσει την ομάδα, αλλιώ. Έχουν ακουστεί 1000 πράγματα, Γιώργο. Το ότι είχε πει σε μια συνέντευξή του, νομίζω πέρυσι, ότι αν δεν γίνει κάτι. Τον Ιούλιο, φέτος δηλαδή, θα αφήσει την ομάδα. Επίκειται μία συνέντευξη που θα δώσει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ήταν να την κάνει, λέει, την προηγούμενη Παρασκευή, δεν την έκανε. Εγώ πιστεύω ότι προσεχώς θα μιλήσει, γιατί είναι πολλά τα τρέχοντα τα θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό, όπως και το γηπεδικό, που και αυτό έχει μείνει πίσω. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα πει και τι θα γίνει. Εντάξει, αν θες την προσωπική μου άποψη, θεωρώ λίγο δύσκολο να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Πού είναι αυτή η μεγάλη στρατηγή, πού είναι αυτή η μεγάλη βιομηχανή? Έχει μείνει μόνος του αυτός. Όντως έχει μείνει μόνος του, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπάρχουν μόνο για τον Ολυμπιακό, υπάρχουν, αν φύγει ο Μαρινάκης θα πάνε 10. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης, τους έχει καλέσει και τους το έχει πει όχι μία, αλλά πολλές φορές. Για να ακριβώς. Είναι κοντά του, να είναι δίπλα. Δεν υπάρχουν Παναθηναϊκοί σε αυτή την Ελλάδα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν και μεγάλα πορτοφόλια. Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν? Δεν ντρέπονται λίγο. Από τη λέξη μόνο, δεν ντρέπονται. Εγώ έχω μια υπόνοια, φίλε, να την πω. Άμα δεν χαρακτηρίσεις και δεν βρίσεις, πες. Όχι, δεν θα βρίσω, γιατί μιλάμε τόσα χρόνια και νομίζω ότι δεν έχω φερθεί. Όχι, δεν είπα αυτό. Εντάξει, καμιά φορά μπορώ να πω μια κουβέντα παραπάνω, αλλά εντάξει. Άρα, και εσάς τους δύο ειδικά, καλά, είστε αδυναμία μου, άστο. Λοιπόν,
Μπορώ να πω, εγώ πιστεύω πίσω απ' όλα είναι ο Μαρτινογιάννης. Τέρμα. Δεν μου τη βγάζει σε αυτή την ιδέα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Τέλος. Και στο μπάσκετ. Είμαι προκατηλημένος, πες ό,τι θέλεις. 65 χρονών άνθρωπος από τότε που γεννήθηκα μου βάλα τη σημαία του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος. Αυτό. Γιώργο, στο μπάσκετ. Κοίτα, στο ποδόσφαιρο πες ότι έχουν ακουστεί ένα σωρό και όλα αυτά, αλλά στο μπάσκετ. Τόσα χρόνια που ήταν η οικογένεια του Δημήτρου Γιαννακόπουλου, ο Έμνηστος, ο Θανάσης, ο Παύλος και ο ίδιος ο Δημήτρης, ναι. Το έβλεπες ότι τον πήγανε στα ουράνια τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω, δεν είχε καμία σχέση ο... ναι. η κύριε Βαρδινογιάννη με τον μπάσκετ. Ναι. Εγώ αυτό θυμάστε, πιστεύω. Θυμάστε, Σάκη, που ήθελε ο Παύλος, αυτός ο μεγάλος ηγέτης, που ήθελε να πάρει και την ομάδα και του φεστήκαν άσχημα. Ναι, αυτό το έχει γίνει, πραγματικό είναι. Βλέπεις λοιπόν, άρα κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Αυτό δεν σημαίνει κάτι ότι ήταν στο μπάσκετ, αυτό σου λέω. Εκεί η ομάδα αυτή, κάτι δεν πάει καλά. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω εγώ ότι έχει περισσότερους φιλάθλους από τον Ολυμπιακό. Τα ίδια πιστεύουμε. Λοιπόν. Τέλος πάντων, Γιώργο, να πάμε παρακάτω, είναι μικρή εκπομπή. Θες να πεις κάτι άλλο. Καλώς σου βράδυ, καλώς σου βράδυ. Έχεις μήνυμα από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι. Διονύση Δρογκίτης, καλησπέρα παιδιά. Τι έγινε, λέει, να μάθουμε κινέζικα, λέει. Ήμασταν μία και γεράσαμε. Πια με αυτά τα σενάρια, κάθε λίγο σχετικά με το διεκτησιακό. Σας αξίζω συγχαρητήρια πάντως για το ήθος σας, την αξιοπρέπειά σας με την οποία αντιμετωπίζετε όποια ράδιο αρβίλα. Καλή συνέχεια. Δεν έχουμε κακή πρόθεση και για κανένα, να παιδιά, έχει υπάρχει μία είδηση σοβαρή και να μπορέσουμε να συζητήσουμε σοβαρά, ξέρω εγώ, πάνω σε αυτή την είδηση, πάνω σε αυτή την κουβέντα. Αλλά τώρα έχουμε μια πληροφορία. Μου είπαν, του είπαμε. Τέτοιες πληροφορίες, αυτό ήθελα να πω. Και πάμε το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, ταξίδι αναψυχής, θα μιλήσουμε και για τον Παναθηναϊκό. Ή είπαμε να κάνουμε διερευνητικές επαφές, ξέρω εγώ. Μπορεί από πίσω να υπάρχουν άλλοι 15 αγοραστές που εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Πιο μικροί, ας το πούμε. Τι πρέπει να γίνει τώρα. Τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει. Εάν τώρα, λέγαμε κι εμείς αυτά που ακούμε ή περνάνε από τα αυτιά μας. Και να παίζουμε τώρα και με το. Δεν το κάναμε ποτέ εμείς τουλάχιστον. Και του κόσμου του Παναθηναϊκού που τόσο πολύ τουλάχιστον τώρα την τελευταία δεκαετία. Έχει συχτηρήσει ο φίλαθρος του Παναθηναϊκού. Έχει φύγει από το γήπεδο. Η οικογένεια έχει φύγει από το γήπεδο. Τα παιδιά. Ο κόσμος σοβαρός. Που είπες παιδιά, άσε που παιδιά δεν γίνονται τώρα Παναθηναϊκοί. Ακριβώς, εντάξει. Εδώ και πάλι καλά ήταν το μπάσκετ τόσα χρόνια. Κράτησε... Αλλά και με αυτά τώρα με το μπάσκετ, είδες τώρα σήμερα στη τηλεδιάσκεψη που έγινε με την Ευρωλίγκα ο κύριος Γιαννακόπουλος. Αρπάχτηκε εκεί με τον Μπλαουγκράνα, τον Τζουγκράνα, όπως το λένε. Τον Μπερτομέου θες να πεις, ρε φίλε. Ναι, ο εκπρόσωπος των τέλος πάντων. Ο εκπρόσωπος που πληρώνουν οι ίδιοι, έτσι. Γιατί είναι... Ο οποίος λέει και τι χάσατε, λέει 2 εκατομμύρια ευρώ, λέει χάσατε και τίποτα, λέει και... δεν είναι σπουδαίο ποσό. Δεν είναι σπουδαίο. Όχι, ο εκπρόσωπος του τον Μπλαουγκράνα. Α, νόμιζα ότι λες τον Μπερτομέου. Που πετάχτηκε και λέει χάσατε, λέει. Και του είπε και ο Γιαννακόπουλος πολύ καλά, λέει εντάξει, εσύ έχετε, λέει, το ποδοσφαιρικό κομμάτι το οποίο από αυτά που βγάζει μπορεί να μοιράσει όλο τον πλανήτη. Έτσι. Και καλά. Να πει δώσε μπάρμπα. Λέει δεν είμαστε έτσι κι εμείς, δεν είναι η Ελλάδα και ο. Είναι... Και ιδίως το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού τέτοιο να μπορεί να είναι αντίστοιχο της Μπαρτσελόνα. Να ταχώνει και στο μπάσκετ. Γιατί η Μπαρτσελόνα είναι ενιαία, έτσι. Εντάξει, ο καθένας τώρα θα πει αυτό που το συμφέρει. Εν πάση περιπτώσει, πολύ δυσαρεστημένο εγώ τον είδα τον Γιαννακόπουλο από την τηλεδιάσκεψη. Και ο οποίος ζήτησε να συνεχιστεί έτσι το. Αλλά τελικά Ευρωλίγκα Γιώκο, όπως είπαμε και στην αρχή. Ναι, και πριν πάμε στη γραμμή, να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα είναι η οποία. Δύο ομάδες είναι που δεν έχουν τόσο οικονομικό πρόβλημα. Η Μπαρτσελόνα, γι' αυτό το λόγο που είπαμε, και η ΤΣΣΚΑ που έχει και το κράτος από πίσω, που και αυτή δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Να μην πω και στη Χίμκι. Οι υπόλοιπες ομάδες. Η πάνω... ομάδα του κράτους. Η ομάδα του κράτους. Δεν το λέω. Ο Ολυμπιακός τώρα, άμα ήταν όχι Α2 και ήταν Α1, ομάδα του κράτους, δεν θα είχε πρόβλημα. Δεν ξέρω. Οικονομικό. Σι είπες. Έτσι δεν είναι. Σι είπας. Η ομάδα του κράτους είπε. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες βράζουν στο ίδιο καζάνι πάνω κάτω. Και γι' αυτό το όνομα του Καλάθι που ταξιδεύει τώρα στον αέρα είναι μεταξύ Μπαρτσελόνας, μεταξύ ΤΣΣΚΑ. Εκεί έτσι. Έχουμε γραμμή, πας τώρα. Πάμε στη γραμμή κατευθείαν γιατί περιμένει. Και πας με τα βιντεάκια. Και μετά θα πάμε. Ναι, πάμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Περιμένω σύνδεση. Εντάξει, συνδεθήκατε. Συνδεθήκατε στον αέρα είστε. Ναι. Στον αέρα είστε, σας ακούω. Ναι, ναι. Έλα, σας ακούτε, ακούγομαι καθαρά. Καθαρά, πολύ, από πολύ. Το τηλέφωνο θα μας ακούς, όχι από την τηλεόραση. Όχι, την έχω κλείσει την τηλεόραση. Ωραία, πάμε, σε ακούμε, ακούγεσαι μια χαρά. Ελάτε, ρε παιδιά, σας έπιασα μετά από πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, με το προηγούμενο διαφωνώ και έτοιμα από χιλιομότητα εδώ, Θεοχάρης το όνομά μου. Ναι. Λοιπόν,
άσε τον Γιανακόπο την οικογένεια, μακριά από τα χέρια από την οικογένεια Γιανακόπο που είναι ιερή. Άσε τον Βαρδινογιάννη, είναι άλλο ανέκδοτο, γιατί είναι λαγός Βαρδινογιάννη ο Λαπούσος. Πέτει, έτσι. Ο Γιανακόπουλος δεν παίρνει την οικογένεια, είναι φρύλος. Εντάξει, φρύλος. 500 εκατομμύρια έχει ρίξει, τι λέει, 30 χρόνια. Ο άλλος, ξέρεις τι είχε στο μπάσκετ, το 80, 79-80, είχε ένα λαγό που το λέγανε όχι Μολυβάρ, κάπως, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και είχαν φύγει Κορονέος, Ιωάννου, όλοι οι παίκτες, η παλιά φορά, Κόντος, επειδή ξέρω την ομάδα, από το πιτσιρίκια, μπάσκετ ποδόσφαιρο, το 60 είμαι στα γήπεδα, στη 13. Εσείς δεν είχατε κινηθεί τότε, με βροχή και νερό. Έτρωγα τη βροχή του 9, 13, 14, μήκε ο θείος μου εκεί. Με εβδομάζω Λουκανίδη και τώρα μιλάνε για τα πιτσιρίκια. Δεν μπορεί να κρατήσει, ρε παιδιά, ο Λαφούζος, ο λαγός δεν μπορεί να κρατήσει Βαγιανίδη από το μάγκε. Τι δεν μιλάμε για Ινσούα. Έλεος, έλεος. Και όποια πιτσιρίκια που είπατε θα βγούνε, θα φύγουνε σε λίγο. Δεν μπορεί να κρατήσει συμβόλαιο. Τα παιδάκια θέλουν και αυτά 20.000-30.000 το μήνα, τον χρόνο. Και θα δώσω. 1.000 ευρώ το μήνα. Παρακάτω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει μικρή πολύ παιδιά. Μακάρι ο Γιανακόπουλος να μην στον πάρκο στο ποδόσφαιρο, να πάρει το ποδόσφαιρο με παιδιτές. Γιατί δεν υπάρχει χωρίς Γιανακόπουλο οικογένεια τίποτα μέλλον του Παναγιώτη. Μην πιστεύετε σε τσάκα, σε παρατσάκα, σε Κινέζους, Ινδιάνους, Ταϊλανδούς κλπ. Καλά, εσύ πιστεύεις. Πάτα μία λίγο τελεία να σε ρωτήσω κάτι. Από το 59-60 με Λουκανίδη, Δωμάζο, Παπουλίδη, στη 13 με βροχή το γάβρο εκεί. Εκεί είμαι ιστορία. Ξέρετε, με σημαία και να βρέχουμε στην πλάτη του Δήμα να δίνω 6 κιλά 7 και να βρέχουμε με τη σακούλα. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Ούτε πήγα. Τέλος πάντων. Αυτά για να λοιπόν, καλό σου βράδυ. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, κύριε Θεοχάρη. Θεοχάρη, γεια σου. Θέλω Λάζαρε να ασχολείς τώρα, Νίγη, Δωμάζο, Ελευθεράκη και όλους τους μεγάλους Ντρεβανάκη και τώρα παίζει με πιτσιρίκια. Δεν μπορώ. Θλίβομαι. Γεια σου, φίλε Θεοχάρη. Μας έκανε 6 κούπες ευρωπαϊκές και αυτό συντηρεί στους Παναϊκούς και τα πιτσιρίκια. Αλλά αυτά έρχονται και σε μήνα. Τους δίνω φανέλες κασκόλ για τον μπάσκετ, τους παίρνω και έρχονται και στο Γαλάτσι και εδώ στο Χιλιομπόδι που είμαι. Για τον μπάσκετ μένουν Παναϊκοί πολύ και οι γονείς τα παιδιά. Καλό βράδυ. Έγινε. Γεια σου, κύριε Θεοχάρη. Δεν πιάσω το Χιλιομπόδι. Επειδή γίνονται κάποιες παρερμηνεύσεις. Πρώτον, θα πω και για τα πιτσιρίκια, θύμισέ μου τώρα. Ναι, γιατί δεν το συζητήσουμε. Μάλλον να πάμε στις διαφημίσεις και μετά να το πούμε. Ελάτε, να προλάβουμε. Ωραία, να πούμε αυτό μετά τις διαφημίσεις. Ναι, να μην το χάσουμε. Αλλά όσον αφορά για τον κύριο Γιανακόπουλο, γιατί λέει να μπει στο ποδόσφαιρο. Μα το έχει δηλώσει ο ίδιος. Τι. Δεν είχε πει ότι δεν μπορεί και τα δύο μαζί μόνο. Παιδιά, δεν είναι άσε τι είχε δηλώσει. Μα το έχει πει αυτό. Επειδή όλοι μπορεί να τρέφουν κάποιες ελπίδες. Πρέπει λίγο να βλέπουμε μπροστά μας τα 5 μέτρα, έτσι. Μην κοιτάτε τώρα πιο μακριά χιλιόμετρα. Αυτά είναι για άλλες περιπτώσεις. Τουλάχιστον δείτε μπροστά σας στα 10-20 μέτρα. Εδώ ο άνθρωπος δεν μπορεί και σκέφτεται για το αν θα μείνει στο μπάσκετ. Και τώρα αυτό συζητάμε για το να μπει και στο ποδόσφαιρο. Και να είναι μόνος του και στα δηλαδή, δύο. Και τον ερασιτέχνη. Δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Έτσι. Και δεν είμαι ξερόλας, το έμαθα από μέσα κι εγώ όπως το έχουν μάθει όλοι και αυτά. Τη λογική μου βάζω και λέω. Εδώ ο άνθρωπος δυσκολεύεται για το μπάσκετ. Έχει προβλήματα, δεν συνενεί με άλλους φορείς, έχει οικονομικά προβλήματα, είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στον πλανήτη μας. Είναι δυνατόν να κάτσει μετά από όλα αυτά να ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο ή να περιμένετε να μπει στο ποδόσφαιρο? Δηλαδή τι είναι, χαζός, τρελός, τι ακριβώς είναι? Έχει βίτσιο να βγάζει λεφτά και να τα πετάει έτσι στο κουβά? Δεν νομίζω, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν θέλετε να τη δείτε, να τη δεχτείτε, πρόβλημα δικό σας. Δεν νομίζω και δεν πιστεύω, κατά τη δική μου άποψη, ότι θα μπει ποτέ στο Παναθηναϊκό ο Δημήτρης ο Γιανακόπουλος. Τουλάχιστον να έχει ένα πολύ σημαντικό ενεργό ρόλο, έτσι, όπως το μπάσκετ. Ας κρατήσει το μπάσκετ σε αυτή την κρίσιμη καμπή που είναι αυτή τη στιγμή και το συζητάμε μετά. Λοιπόν, όσο για τα παιδιά, επειδή και ο φίλος κάτι είπε. Ναι, να τα συζητήσουμε και, είπε και για Δωμάζους, για παλιούς παίκτες και τώρα για πιτσιρικάδες. Θα σου απαντήσω, φίλε Θεοχάρη, με όλη την αγάπη και με καλύτερο αίρεση. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως, Λάζαρε, μου επιτρέπεις να πούμε καλησπέρα στον Γιώργο από τη Φιλανδία που λέει καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, παιδιά. Θα συνεχιστεί τελικά το πρωτάθλημα, ναι, από τις 7 του Ιούνιου. Θα συνεχιστεί, φίλε Γιώργο, και καλησπέρα στην Φιλανδία, στην Αμερική, να πούμε καλησπέρα στο Βέλγιο και στη Μόσχα, στους φίλους εκεί που μας στείλαν τα μηνύματα. Και να πούμε δύο πραγματάκια πριν πάμε στο διάλειμμα. Ότι
του χρόνου λύγει η άδεια λειτουργίας του γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεύτερον, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τζιόλης, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Και τρίτον, έτσι για τους παλιότερους, να θυμίσω κάτι, ότι σαν σήμερα το 1980 μια επαρχιακή ομάδα, η Καστοριά, κέρδισε το κύπελο νικώντας τον Ηρακλή στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αν δεν κάνω λάθος, με 5-2, με Σαργκάνη τότε τερματοφύλακα. Άλλες εποχές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως από το διάλειμμα, θα δούμε ένα έτσι ωραίο βίντεο από το PAO TV, είναι τα πλάνα, από τα παραλυπόμενα σε γυρίσματα με παίκτες του Παναθηναϊκού. Έχει και γέλιο. Θέλουμε και ήχο να ακούμε κι εμείς εδώ, παιδιά. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με ένα μικρό κομμάτι από τις δηλώσεις, έτσι ζουμί, θα έλεγα, του Γιώργου Δόνη στην Αθλητική Κυριακή χθες και να το συζητήσουμε και με τα πιτσιρίκια εδώ με τον Λάζαρο. Επανήλθαμε. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Ένα μέρος μάλλον από τις δηλώσεις. Εντάξει, ακόμα είναι στον αέρα όλα για μένα. Πιστεύω. Τη βαλίτσα λέει και αυτό εξαρτάται από τους ιδιοκτήτες περισσότερο. Γιατί των ομάδων και όχι από τους προπονητές. Συμφωνώ. Αν και, αλλά εντάξει, δεν αν και θεωρώ ότι είναι, θα ήταν μεγάλο λάθος ο Δόνης φέτος να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Όπως επίσης ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τα λαθάκια του και θέλω και την άποψή σου, Λάζαρε, σε αυτό. Βαγιανίδης έπρεπε, το ότι θέλει ο μικρός να φύγει, ήθελε μάλλον. Άσχετα αν εμείς θεωρούμε και εγώ προσωπικά ότι είναι λάθος, γιατί ήταν νωρίς, γιατί με ένα παιχνίδι στα πόδια του, άσχετα αν έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19, έτσι. Και φυσικά το λάθος που έγινε στο Βαγιανίδη έπρεπε να είχε δεθεί αυτός ο μικρός και άλλοι μικροί από με συμβόλαια, πριν λήξουν ισχυρά συμβόλαια. Μπράβο, το οποίο θέλει η Ίντερ να πληρώσει και να τον πάρει. Γιατί τώρα μόνο τα τροφεία, όπως έχει γίνει με ένα σωρό παίκτες. Και κλείνω με αυτό που έλεγα με τον Αποστολάκη, ο οποίος για μένα ούτε ο Αποστολάκης έπρεπε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και αυτός να πάρει χρόνο συμμετοχής. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει και για τρία μπακ. Μπορεί. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη δική μου. Να χρειάζεται γιατί, να χρειάζεται και τρία μπακ. Γιατί ο Βαγιανίδης έχει φύγει, όπως τουλάχιστον έχει φύγει, είναι ο Γιώχανσον, ο οποίος μάλλον και αυτός μπορεί να φύγει. Οπότε θες δύο από εκεί. Θες, αν φύγει ο Ινσούα, θες και αριστερά. Οπότε πάμε δύο με τρία μπακ. Και θέλω και τη δική σου άποψη. Εντάξει. Όχι, συμφωνώ με αυτά που είπες. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον στο κομμάτι των μικρών παιδιών από τις ακαδημίες. Έχει πάει καλά, έχει βγάλει παράγει. Δεν έχει πάει καλά στο μετά, Λάζαρε. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι ενώ παράγει πιτσιρίκια και μπορεί να τα ενσωματώσει και στην αντρική ομάδα, έτσι, για να έχουμε ένα μέλλον, δεν είπα αμέσως, γιατί και τα πιτσιρίκια νομίζουν ότι με το που παίζουν, την άλλη μέρα μπορούν να παίξουν στην Μπαρτσελόνα, στην Ίντερ, στην Ιουβέντους κλπ. Δηλαδή, λίγο τα μυαλά παίρνουν αέρα. Εκεί παίζουν ρόλο και οι γονείς, έτσι, και τα σπίτια οικογένειες. Το βασικό. Εν πάση περιπτώσει, επειδή άκουσα πριν λίγο τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος έλεγε, τώρα μιλάμε για πιτσιρίκια, τύπου Βαγιανίδη, Χατζηγιοβάνι, τον Αντάλλο. Και έχει και άλλους πίσω. Τότε, λέει, παίζαμε, λέει, είχαμε Δωμάζο. Μα και αυτοί κάποτε πιτσιρίκια ήταν. Συγγνώμη, αυτοί πόσο χρόνο πήγανε στον Παναθηναϊκό. Πιτσιρικάδες δεν ήταν, άγνωστοι παντελώς. Και μετά έγινε γνωστοί. Και αυτό λέμε οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, οι άγνωστοι, οι τότε, της τότε εποχής του Παναθηναϊκού, φτάσανε μέχρι και το Γουέμπλεϊ. Αυτό μακάρι να το καταφέρει ξανά ο Παναθηναϊκός, είτε είναι στη διοίκηση ο κύριος Αλαφούζος, είτε κάποιος άλλος. Αυτό δεν θα πρέπει να το λέμε, κύριε Θεοχάρη. Θεωρώ ότι είναι άδικο για αυτά τα μικρά, τα νέα παιδιά, τα οποία ο Χατζηγιοβάνης μπορεί να είναι ο μελλοντικός Δωμάζος. Ο Βαγιανίδης μπορεί να είναι ο μελλοντικός, ξέρω εγώ, Σαραβάκος ή οτιδήποτε. Μην λέμε τέτοιες κουβέντες για αυτά τα παιδιά. Από κάπου όλα ξεκινούν. Μοναδικός Αποστολάκης. Όπως θα είναι η αεροσηλεία να μιλήσουμε απαξιωτικά ή με άλλο τόνο, σε άλλο τόνο που λέει και ο μαέστρος εδώ πέρα, για την ιστορία του Παναθηναϊκού, τον Δωμάζο, τον Μίμη κλπ. Έτσι είναι η αεροσηλεία. Να μην θέλουμε τα Ελληνόπουλα αυτά να είναι η νέα τάξη πραγμάτων, η επόμενη τάξη πραγμάτων, σε εισαγωγικά το βάζω, μην παρεξηγηθώ, του Παναθηναϊκού. Για ποιο λόγο? Και απλά να εγώ αυτά ξένοι, που αρρωσταίνω και συχτηρίζω δεν είναι τα πιτσίρικα. Μακάρι να κάνει μια νέα ομάδα, να βρει τον νέο Δωμάζο, τον νέο Οικονομόπουλο, τον νέο, ξέρω εγώ, Φυλακούρη, τον νέο Αντωνιάδη, τον νέο Νόνε. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Μένα με πειράζει όταν έρχονται εδώ πέρα ο Χιούι, ο Λιούι, ο Τζιούι και ο Μπούι και ο με συμβόλαια παχυλά, με κάθε συμβόλαια παχυλά, κάθονται στα συμβόλαια και δεν μπορούν να τους διώξεις κιόλας. Και τους πληρώνεις καμιά πενταετία μετά.
Εμένα αυτά με συχτηρίζουν και με πειράζουν. Και χάνεις για 10, 20, 30 χιλιάρικα. Ε, μην τα βάζουμε μονίμως άγχο, ας ναι, με τα πιτσιρίκια και με τα πιτσιρίκια. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα στην Ελλάδα και ιδίως στον Παναθηναϊκό. Κυρίως στον Παναθηναϊκό. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε πριν 15 χρόνια που έκανε και η οικογένεια κι άλλοι. Ακόμα θεωρώ και για τους φίλους, τους λάτρεις της παλιάς οικογένειας, σας πληροφορώ ότι και αυτή να ήταν πάνω, δεν νομίζω να έκανε αυτά τα οποία περιμένατε να κάνει ή αυτά που έκανε στο παρελθόν. Διότι πάντα ακολουθούσαν την περπατημένη. Ναι, την περπατημένη, ξέρω εγώ τι λέω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, την περπατημένη. Και αν δεν έχεις χιλιόμετρα περπατήσει, δεν μπορείς να μάθεις. Δεν υπάρχει περπατημένη μετά. Ναι, ρε φίλε, κάτσετε. Όλοι μου λένε, άμα ήταν η οικογένεια εδώ και αυτά, δηλαδή η οικογένεια τι διάλο, δεν θα βίωνε την οικονομική κρίση. Δεν θα βίωνε τον κορονοϊό. Δεν θα βίωνε τίποτα. Αυτούς δεν τους πιάνει τίποτα. Πιάνει μόνο όλους τους υπόλοιπους εκτός την οικογένεια. Για τους λάτρεις μιλάω εγώ τώρα, έτσι. Δεν έχω καμία εμπάθεια. Απλά για να τα λέμε έτσι όπως είναι τελευταίο, σωστά. Τα λάθη να γίνονται μαθήματα. Ιδιαίτερα για τους μικρούς, λέω. Και όχι παθήματα, ναι, γίνονται μία φορά παθήματα. Γιατί τώρα, εάν ας πούμε είχε ανανεωθεί από πέρυσι όπως με τα άλλα τα παιδιά τα συμβόλαια, δεν θα είχαμε θέμα. Εάν γινόταν αυτό τώρα πριν φύγει ο Βαγιανίδης, οι άλλοι μικροί θα παίρναν τουλάχιστον το 1 τρίτο του μισθού που θα παίρνει ο Βαγιανίδης. Οπότε τι έχουμε, πρόβλημα στα αποδυτήρια. Οπότε αυτά πρέπει να τα βλέπει ο Παναθηναϊκός, να τα βλέπουν οι παιδιά. Τώρα φεύγουν παιδιά και παίρνει τα τροφεία ο Παναθηναϊκός. Αυτό σου λέω. Αυτά πρέπει εντάξει, να τα βλέπουν να μην χάνονται. Αντί να βγάλει 5 δραχμές τουλάχιστον το διώχνει που το διώχνει. Διώχνουν, πάρε δυο. Πούλα και λίγο ακριβά το τομάρι σου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, Λάζαρε. Τελευταία γραμμή νομίζω για να κλείσουμε σε λίγο. Για πάμε. Πάμε. Και από το Γιώργο λέει Αγγλία καλησπέρα λέει. Ο φίλος μας ο Διονύσης Ζέκα, έτσι. Ο Ζέκα, πάμε μια καλησπέρα πάμε. Γρήγορα γιατί πρέπει να κλείσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Εσείς. Γεια σας, τι κάνετε παιδιά. Μια χαρά, καλά. Εσείς. Γεια σου Λάζαρε μου, γεια σου Σάκη. Καλησπέρα. Ποιος, επιτέλους μετά από πολύ καιρό σας πετυχαίνω, πόσο χαίρομαι. Το όνομά σας. Είμαι παιδιά. Η Δέσποινα από Καλυθέα. Γεια σας, κυρία Δέσποινα. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε. Αυτός ο κορονοϊός μας έχει κάνει άνω κάτω, άσε. Έχω εκτιμήσει την ελευθερία, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ που σας ακούω. Να είστε καλά. Και εσύ, κυρία Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλύτερα και στας δύο. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Θες λίγο να ευθυμίσουμε και να κλείσουμε. Ναι, δευτερόλεπτα. Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα, εσύ που είσαι εκεί, ανάβεις παραλίες και τέτοια, βλέπεις αν τα ζευγαράκια φοράνε γάντια και μάσκες. Δεν βλέπεις. Τι να δω. Αν βλέπεις τα ζευγαράκια φοράνε γάντια και μάσκες. Ναι, για να δω. Να δούμε στην εποχή του Σταυρίδη, του Μεγάλου και του Γιονάκη. Να ετοιμάζομαι. Όχι, να μην ετοιμάζεσαι. Με διαχειρός Γιάννη Τσιτουρίδη, ηθοποιού και μίμου. Από τον Ινωτοτήρου. Έχεις κανένα ανέκδοτο. Έχω στο τέλος. Πάμε εντάξει. Να δούμε αυτό. Βρε Παναθεμάτω, βρε Λεβέντη μου, αυτοί που καθόταν εδώ, που είναι και δυο πορτοκαλάδες, φορούσαν μάσκες. Εγώ δεν ήταν εκεί. Εγώ δεν ήμουν εδώ, η κυρία Θοδόρα ήταν. Τα ζευγαράκια χωρίς μάσκα, πού στο διάλογο πήγαν τώρα. Χωρίς μάσκα ήταν, θα πήγαν κατά τα πευκάνια. Τα ζευγαράκια χωρίς μάσκα πάνε στα πευκάνια και με μάσκα στην αμμουδιά. Ώστε έτσι λοιπόν, τα ζευγαράκια, είτε με μάσκα είτε χωρίς μάσκα, την κουτσοκέλα τους θα την κάνουν. Τα ζευγαράκια, γιατί έτσι αλλιώς θα την κάνουν. Χωρίς μάσκα ή με μάσκα, την κουτσουκίλα θα την κάνουν. Γεια σου Γιάννη με τα ωραία βίντεο. Γιάννη Τσιτουρίδης είπαμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Λοιπόν, κλείνουμε και θέλω να σου πω τι έγινε. Τι. Πάω μια φορά σε ένα... Κάτσε. Περίμενε. Γιατί. Έλα, πες το. Λοιπόν, είναι ένας τύπος... Πες το, αλλά εγώ θα τη βάλω πάνω εδώ, μου φαίνεται. Ένας τύπος και πάει σε ένα ανθοπολείο να πάρει μια ανθοδέσμη. Λέει, γεια σας, θα ήθελα παρακαλώ μια ανθοδέσμη. Του λέει, κοπέλα, έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό. Ναι, λέει, να μου κάτσει. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν πειράζει, φίλε. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Βλέπω από εδώ, δεν γελά. Όντως γελάνε. Λοιπόν, μπράβο, εντάξει. Ένα από τα ωραία επιτυχημένα εντάξει, του. Εντάξει, ήταν και μικρό. Πολύ ωραίο. Είχε και μεγαλύτερα. Μπράβο, ωραία, μπράβο, μπράβο. Ευτυχώς ήταν μικρό τουλάχιστον. Άστο, μην μιλάς. Λοιπόν. Άντε, καλή εβδομάδα. Και θα μας δείτε μέχρι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, από Σύρος, τη Βηροδόπη, στην Κρήτη, από το Ηλέκτρα TV, τηλεόραση. Το βράδυ και σε επανάληψη. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είναι η επανάληψη. Τα υπόλοιπα μέρη της
της Ελλάδας. Και χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο που μας έβλεπε μέσω ίντερνετ από το site του σταθμού. Να πούμε καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα.